πάμε σε μια κουβέντα. Είδαμε τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη για τη φέτα. Θα μιλήσουμε για φέτα. Είναι εδώ, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον Παναγιώτη τον Πεβερέτο στο στούντιό μας, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κοινοτροφίας. Είναι εδώ. Καλησπέρα, Πεβερέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να σας φιλοξενούμε, να τα πούμε από κοντά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί γίνονται πολλά, αρκετά πράγματα ή πολλά τον τελευταίο καιρό γύρω από το θέμα της φέτας, γύρω από το θέμα της διεπαγγελματικής οργάνωσης για τη φέτα. Να το ξεκινήσω ευθύς αμέσως μπαίνοντας στο ζουμί αυτής της ιστορίας. Εμφανίζεται από τη μία πλευρά, από την πλευρά αυτών που έχουν συγκροτήσει τη διεπαγγελματική οργάνωση φέτας, εμφανίζεται ένα σενάριο που λέει ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και μάλιστα το έχει δηλώσει δημόσια πριν από περίπου 10 μέρες εδώ ο κ. Βιτάλης, ο πρόεδρος της διεπαγγελματικής οργάνωσης, ότι η Αποστόλη δεν θέλει τη ΔΟΦ, δεν μας θέλει. Εμείς τη φτιάξαμε, δεν μας την έχει εγκρίνει ακόμα. Και λέει λοιπόν αυτό το σενάριο, ότι υπάρχουν προσπάθειες του Υπουργού να μας διαλύσει, να μην εγκρίνει την διεπαγγελματική οργάνωση. Ένας από τους πολιορκητικούς εντός εισαγωγικών κρυούς είναι ο Πεβερέτος, εσείς δηλαδή. Και αυτός προσπαθεί να διαλύσει αυτό που κάναμε, δεν θέλει τη ΔΟΦ. Γιατί, ποια είναι η επιχειρηματολογία? Ότι θέλει να ελέγξει ο Υπουργός τη διεπαγγελματική οργάνωση φέτας, βάζοντας κάποια πράγματα πολύ γραφειοκρατικά στη λειτουργία της, βέτο, ομόφωνες αποφάσεις κλπ. Πράγματα που δεν συνάδουν ούτε με διεθνείς οργανώσεις, μεγάλες οργανώσεις, ας πούμε της Παρμεζάνας, ξέρω εγώ, και άλλων τυριών, αντίστοιχων οργανώσεων, και δεν είναι στα πρότυπα αυτά που θέλουμε εμείς να φτιάξουμε τη διεπαγγελματική οργάνωση φέτας για να προστατεύσουμε τη φέτα. Τι λέτε, τι απαντάτε λοιπόν εσείς τώρα σε όλο αυτό? Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Βιτάλης, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν, ο Υπουργός δεν μπορεί να ελέξει καμία διεπαγγελματική. Η διεπαγγελματική δεν φτιάχνεται, δεν συγκροτείται από τους υπουργούς. Ο κανονισμός λέει συγκροτείται από τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. Στην προκειμένη περίπτωση, από τους κτηνοτρόφους που παράγουν γάλα, εγωπρόβιο και γίνεται φέτα, από τους μεταποιητές. Και από τους μεταποιητές, το καταστατικό, το πώς θα φτιαχτεί, φτιάχνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους νόμους εθνικούς που έχουν προσαρμοστεί στους κανονισμούς. Άρα δεν ισχύουν αυτά, και είναι λάθος να λέει ότι, ξέρετε, εγώ είμαι ο κρυός, ο πολιορκητικός και τα λοιπά. Ποια είναι η αλήθεια? 3 Ιουλίου κατατέθηκε φάκελος, Ιουλίου του 17, φάκελος από τρεις οργανώσεις. Μία των κτηνοτρόφων που είναι ο ΣΕΚ, της οποίας έχω τιμή να είμαι ο πρόεδρος, και δύο των μεταποιητών, ο ΔΙΠΑΦ, που είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Υποπροϊόντων Φέτας, που έχει 160 τυροκομεία στη δύναμή του, μεσαία και μικρά, και ο Σύλλογος Τυροκόμων Θεσσαλίας, που έχει άλλα 50 τυροκομεία, 210 δηλαδή τυροκομεία, από τη μία μεριά, και από την άλλη ο ΣΕΚ. 3 Ιουλίου. 27 Ιουλίου κατατέθηκε ο φάκελος που επικαλείται ο κύριος Βιτάλης. Mm-hmm. Μετά δηλαδή από την κατάθεση του φακέλου, ενώ είχαν γίνει προσπάθειες να πάμε όλοι μαζί. Και δεν έκατσε να πάμε όλοι μαζί. Δεν ήθελε ο ΣΕΒΓΑΠ να μετέχουν ξεχωριστά σαν οντότητες νομικές οι δύο οργανώσεις που μετέχουν, οι τυροκομικές που μετέχουν στο ΣΕΚ, τώρα με το ΣΕΚ μάλλον, δηλαδή ο ΔΙΠΑΦ και η τυροκόμη Θεσσαλίας, από τη μία μεριά, και από την άλλη η αντίθεσή τους ήταν δια του κυρίου Αποστολόπουλου, που είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, ναι. Δεν ήθελε να μπει η λέξη εγωπρόβιο μέσα, γιατί έλεγε το προϊόν είναι η φέτα. Για μας ήταν κρίσιμο ζήτημα αυτό, γιατί το ΠΟΠ το έχουμε πάρει, γιατί χρησιμοποιούμε εγωπρόβιο γάλα και όχι από όλα τα επίπεδα της χώρας, από ορισμένα επίπεδα. Περιοχές, ναι. Επομένως είναι το νερό που ποτίζει το χωράφι, που ποτίζει τη φέτα. Αν δεν βάλεις μέσα προστασία του εγωπρόβιου, δίνεις τη δυνατότητα στην πορεία, στο μέλλον, στους Αμερικάνους, στους Καναδούς, που ήδη ας πούμε δώσαμε δυστυχώς το δικαίωμα στους Καναδούς, να χρησιμοποιούν αγελαδινό γάλα, να φτιάνουν εταιρεία και να το ονομάζουν φέτα. Αυτές ήταν οι δύο βασικές αντιθέσεις και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ ούτε επηρεάζω τον Αποστόλου, ούτε κανένα Αποστόλου. Εγώ κάνω εκείνο το οποίο αποφασίζουμε σαν οργάνωση, σαν ΣΕΚ, και βέβαια σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, τους μεταποιητές, στα 210 τυροκομεία, σαν ΕΔΟΦ. Παρόλα αυτά, εγώ δηλώνω από εδώ και λέω, τα είπα προηγουμένως
και στον κύριο Καχρημάνη που είχα συνάντηση μαζί του. Γιατί γι' αυτό ήρθα, είχα συνάντηση με τους συναδέλφους μου που είναι μέλη του ΣΕΚ. Ο Τάκης ο Μπαλτογιάννης, ο πρόεδρος της Ένωσης, με είχε καλέσει εδώ. Κάναμε συνάντηση στην Ένωση λοιπόν με αρκετούς κτηνοτρόφους. Τα είπαμε γιατί έχουμε άλλα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή για το γάλα. Μάλιστα. Μιλάμε για τη φέτα, αλλά δεν θα έχουμε γάλα σε λίγο. Και μετά συνάντησα τον κύριο Καχρημάνη, του ανέλησα τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, μου είπε και αυτός τα δικά του κτλ. Εμείς προτείναμε, το είπαμε και στον κύριο Καχρημάνη, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, ο Περιφερειάρχης εδώ, γιατί πέραν τον άλλο είναι και κτηνοτρόφος. Πέραν τον άλλον έχει και πρόβατα, έχει και γελάδια. Τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Έτσι, και θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στο να πάμε σε μία διεπαγγελματική. Δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μας, παρόλο το ότι τη φτιάξαμε πρώτη, παρόλο ότι δεν απάντησε ο Υπουργός στον χρόνο που έπρεπε, παρόλο ότι έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί ο νόμος λέει αν στους 4 μήνες δεν απαντήσει θετικά ή αρνητικά, θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να υπογράψει, εμείς να αποσύρουμε και την προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας και το φακελό μας από κοινού, εάν προχωρήσουμε στην ίδρυση μιας εθνικής οργάνωσης κτηνοτροφίας όπως έχουμε προτείνει στην ΠΕΚ. Οι δύο οργανώσεις δηλαδή, ΣΕΚ και ΠΕΚ, κρατώντας την αυτοτελειά τους, την αυτοδυναμία τους κτλ., φτιάχνουν μια νέα οργάνωση, εθνική οργάνωση κτηνοτροφίας, και αυτή να είναι που θα εκπροσωπήσει το μέρος της παραγωγής στο νέο φάκελο που θα κατατεθεί. Στην διεπαγγελματική. Στη διεπαγγελματική. Μία διεπαγγελματική, ναι. Στην οποία, αφού θα είμαστε ενωμένοι όλοι, καταλαβαίνετε ότι έχει μια άλλη δυναμική, έχει ένα άλλο πέρασμα, έχει μια άλλη φωνή και μπορεί να προστατεύσει πολύ αποτελεσματικότερα το εθνικό προϊόν που λέγεται φέτα, ναι. Και φέρνει 350 εκατομμύρια στη χώρα από τις εξαγωγές που κάνει, τους 54.000 τόνους στις χώρες του εξωτερικού, και δουλεύουν 500.000 άνθρωποι για να παράγουν από τους παραγωγούς με τα ποιητές, τριτογενή τομέα κτλ. Το πρότυπο λειτουργίας του ΕΔΟΦ, της δικής σας διεπαγγελματικής, συμπίπτει με αυτό του ΔΟΦ, γιατί αυτό λέει η πλευρά του. Τα ίδια είναι. Μα δεν είναι δυνατόν, μα σας είπα, υπάρχει κανονισμός που βάζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μιας διεπαγγελματικής. Ναι, και έχουν ναι. γίνει και άλλες διεπαγγελματικές στη χώρα μας. Έχει γίνει ελαιολάδου, έχει γίνει κρασιού, που είναι ο Βαγγέλης ο Αργύρης, πρόεδρος και τα λοιπά εδώ. Αυτά είναι δεδομένα, αυτά είναι δικαιολογίες. Ίσως ο κύριος Βιτάλης δεν έχει καταλάβει καλά. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Δεν έχει καταλάβει ή δεν έχει δουλέψει πάνω. Εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είπατε, η διαφορά σας έγινε στην συμπερίληψη όχι του εγωπρόβιου, του χαρακτήρα δηλαδή. Ναι, δεν ήθελε. Ο ΣΕΒΓΑΠ δεν ήθελε να μπει η λέξη εγωπρόβιο. Και ενώ στην αρχική πρότασή μας ήταν φέτα και εγωπρόβιο γάλα, εμείς κάναμε πίσω και αφαιρέσαμε το εγωπρόβιο, αλλά το βάλαμε μέσα στους σκοπούς. Ότι σκοπός της διεπαγγελματικής, πέραν των άλλων και τα λοιπά, είναι να προστατεύει και την πηγή που δίνει το νερό για να φτιαχτεί η φέτα. Αυτό δεν το δέχεται Άρα ξαναλέμε ότι έχετε καταθέσει πρώτο στο φάκελο. Αυτό μπορεί να είναι τυπικό, αλλά μπορεί να είναι και ουσιαστικό. Έχετε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί δεν είχε εγκρίνει το φάκελο ούτε το δικό σας ούτε τον άλλο υπουργός. Δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει ο υπουργός, αν θα εγκρίνει τελικώς κανένα φάκελο. Μπορεί να πορευτούμε με δύο διεπαγγελματικές, το οποίο θα είναι κωμικό. Όχι. Δεν μπορούμε. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι η εθνική διεπαγγελματική γίνεται μία. Άρα, λόγω χρόνου προηγείστε εσείς και μπορεί να αναγνωριστείτε εσείς από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λογικά, νομικά ναι. Μάλιστα. Αλλά και πάλι σας λέω, εδώ που φτάσαμε, επειδή ήταν αγνωριστή η μία, ήταν αγνωριστή η άλλη, θα είναι αδύναμες. Και θα έχουμε κονταροχτυπήματα μεταξύ μας. Ναι. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Δεν τα καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα, ας τα καταφέρουμε τώρα. Εμείς είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή την έκκληση κάνουμε και στους συναδέλφους μας, τους τέτοιους, και βέβαια οι τυροκόμοι, ας τα βρουν και αυτοί μεταξύ τους. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να μην είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να μην είναι τα μικρά τυροκομεία τα οποία κάνουν την πραγματική φέτα. Μάλιστα. Γιατί εδώ που τα λέμε και είναι καθαρό αυτό, τα μεγάλα, όχι όλα, ένα μέρος των μεγάλων τυροκομείων ελληνοποιούν γάλα που έρχεται από το εξωτερικό και το κάνουν φέτα. Μεγάλο θέμα, να το δούμε λίγο αυτό. Ναι. Το ποιος εκπροσωπεί τους περισσότερους έχει σημασία ή έχει πραγματική αξία, το να λέει κάποιοι, να λέει σήμερα ο ΔΟΦ ότι εμείς είμαστε το 70%. Εσείς τι λέτε, είστε το
30% ή όχι? Είστε το 60% των παραγωγών συν το 40% ας πούμε των τυροκομείων. Τα νούμερα τα φτιάχνεις όπως θέλεις. Βάλι. Εμείς με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στο φάκελό μας βγαίνει ότι από τους 127 συνεταιρισμούς που είναι στη δύναμη του ΣΕΚ, γιατί οι συνεταιρισμοί είναι στη δύναμη μας, που έχουν εκτινοτροφία και παράγουν γάλα σε όλη την Ελλάδα, ένα μεγάλο τους μέρος, οι 70 περίπου, είναι στις περιοχές που επιτρέπεται να παράγεται φέτα. Γιατί έχουμε και από την Κρήτη, έχουμε και από το Αιγαίο και λοιπά, που δεν μπορούν να κάνουν. Αυτοί λοιπόν εκπροσωπούν το 71% των παραγωγών. Αυτό βγαίνει από τα νούμερα. Αυτά καταθέσαμε στο Υπουργείο. Και από τη μεριά των τυροκόμων, τα 210 τυροκομεία, σε μία περίοδο παραγωγικής τριετίας, γιατί έτσι πιάνει, δεν μπορεί να πιάσει μια χρονιά, γιατί μια χρονιά, παράδειγμα, το 2015 είχαμε παραγωγή 102.000 τόνους φέτα, την επόμενη χρονιά είχαμε 117. Επομένως, παίρνεις ένα μέσο όρο τριετίας, είμαστε περίπου, είναι αυτά τα τυροκομεία, στο 40%. Το 60% είναι στην άλλη μεριά, στο ΣΕΒΑΠ. Δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα. Δεν είναι και να πάει το 60, αν θέλετε, να εγκρίνει ο Υπουργός το 60 και τα λοιπά, πάλι αδύναμη θα είναι. Γιατί θα μπαίνουν εμπόδια από τους υπόλοιπους. Άρα, αν θέλουμε να υπερασπίσουμε αυτό το εθνικό προϊόν που δίνει δουλειά και σε εμάς και εισόδημα, που τελευταία δεν μας το δίνει, με τις τιμές που μειώθηκαν του εγωπρόβειου γάλακτος απαράδεκτα και καταστρέφουν, αν θέλετε, την εγωπροατοτροφία, πάλι δεν κάνουμε τίποτα αν δεν είμαστε όλοι μαζί. Το να ενωθεί σε μία ένωση κτηνοτροφική, ο ΣΕΚ και ο ΠΕΚ, είναι δυνατόν? Είναι. Συμφωνήσαμε καταρχήν, έγινε συμφωνία. Αποδέχτηκαν την πρότασή μας, έβαλαν και αυτοί βέβαια τη σφραγίδα τους, οι ΠΕΚ δηλαδή, είπαν διάφορα πράγματα, βγάλαμε μάλιστα και ένα δελτίο τύπου κοινό εκείνη την ημέρα και τώρα είμαστε στα πλαίσια της οργάνωσης αυτής, της εθνικής οργάνωσης, δηλαδή να φτιάξουμε καταστατικό και τα λοιπά. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Πόσο μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία? Μπορεί να πάρει και ένα μήνα. Μάλιστα, ναι. Άρα έχουμε θέληση. Κοντά στην ολοκλήρωση, δεν παίρνουν πολιτικές δυνάμεις εδώ, κύριε Βεβαιώ. Όχι. Παίζουν παιχνίδια πολιτικές δυνάμεις. Δεν παίζουν, όχι. Όχι. Δεν έχουμε επιτρέψει, πρέπει να σας πω, εγώ είμαι για τρίτη φορά εκλεγμένος πρόεδρος. Ανήκω σε κάποιο πολιτικό χώρο. Είμαι προσκύμενος, μάλλον σε ένα πολιτικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος του συμβούλιου μου, από τα 21 μέλη, ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Δεν μπήκε ποτέ ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν αφήσαμε να μπει. Εμείς εδώ υπερασπίζουμε τα συμφέροντά μας. Είτε είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε όποιον επιλέξει ο ελληνικός λαός. Το να είστε κτηνοτρόφοι και γαλακτοβιομήχανοι μεγάλοι μαζί είναι ανεκτό, είναι προς όφελος και το δικό σας? Είναι ετεροβαρής αυτή η σχέση, στη διεπαγγελματική, στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής, δηλαδή μπορεί να τα βρείτε και οι δύο? Έχετε τα κοινά συμφέροντα, έχετε ίδια συμφέροντα να πολεμήσετε? Κοιτάξτε, λογικά έχουμε κοινά συμφέροντα. Αν δεν έχουμε εμείς γάλα, αυτοί δεν θα δουλεύουν τα εργοστάσια τους. Για όλους μιλάω τώρα. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι. Ναι, ναι. Είναι και οι μικροί. Από τα 200 περίπου 70 τυροκομεία στην Ελλάδα που κάνουν φέτα, πραγματική φέτα, τα 210, σας είπα, είναι στη δύναμή μας. Ο ΣΕΒΓΑΠ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτός, έχει τις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες και εξάγουν μεγάλες ποσότητες. Και βεβαίως θέλουμε να είμαστε μαζί, κάτω από όρους και προϋποθέσεις όμως. Δεν μπορεί δηλαδή να παραβιάζουμε τον κανονισμό της ΠΟΠ που μας δόθηκε, που λέει ότι η φέτα γίνεται με αποστράγγιση, και δεν γίνεται με διήθηση που κάποιοι κάνουν, διπλή διήθηση, και έτσι αντί για 4 κιλά μέσον όρο γάλα που χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα κιλό φέτα, το φέρνουμε στα 3. Παρανομούν δηλαδή και αναγκάζουν τους ανταγωνιστές στα μικρά τυροκομεία είτε να κλείσουν είτε να μην ξέρουν τι να κάνουν τη φέτα που έχουν φτιάξει, γιατί πάνε και προσφέρουν στο εξωτερικό τιμές απαράδεκτα χαμηλές για να πω προϊόν. Προσφέρανε στη Γερμανία και στην Ιρλανδία μια συγκεκριμένη εταιρεία 4,45 στη Λιανική τα 200, 0,89 τα 200 γραμμάρια φέτα. Είναι δυνατόν? Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν πρέπει να είναι γάλα αυτό που έχει μέσα ή να είναι πραγματικό γάλα, να το πω έτσι. Σε αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε. Θα προστατεύσουμε το προϊόν, έτσι προστατεύονται και οι κτηνοτρόφοι και χτυπάμε την αγορά, κάνουμε εκθέσεις, κάνουμε προωθήσεις, κάνουμε μάρκετινγκ κτλ. Αυτό θα είναι ο στόχος διεπαγγελματικής. Ούτε θα λύσει όλα τα προβλήματα η διεπαγγελματική, να ξέρετε. Μάλιστα.
Έχουμε αντιθέσεις οικονομικές. Ναι, το θέμα, το τιμόν, ας πούμε. Λέει ο Περιφερειάρχης ότι θα βάλουμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Και το ξανά είπε σήμερα. Και ενόχλησε λίγο για κάποιους λόγους συγκεκριμένους αυτό. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Γιατί φαντάζομαι το περιγράψατε και εσείς με έναν τρόπο. Ο Περιφερειάρχης σήμερα μας εξήγησε ότι αυτό το είπε για αυτούς που παρανομούν, ναι, που εισάγουν, και κάνουν, που εισάγουν, και έχει δίκιο, και έχει δίκιο σε αυτό. Και έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, παρανομούν, χτυπάνε το προϊόν, χτυπάνε εμάς και τα λοιπά. Βεβαίως είναι λύκοι αυτοί που το κάνουν. Και έχει δίκιο ο Περιφερειάρχης που το είπε. Και μετέχουν στη ΔΟΦ. Και θέλουν να μετέχουν στη ΔΟΦ, δηλαδή να κανονίζουν αυτό. Τι θα γίνεται, θα μας πούνε σε λίγο. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Ας κάνουμε φέτα και από γάλα εισαγόμενο, ό,τι λένε για το γιαούρτι. Μάλιστα. Γιατί τώρα πάνε να γνωρίσουμε το γιαούρτι για πιέ. Και η θέση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ξέρετε ποια είναι. Να κάνουμε προϊόν γεωγραφική ένδειξη στο γιαούρτι, αλλά να μπορούμε να βάλουμε και εισαγόμενο γάλα. Μάλιστα. Ακόμα και συμπυκνωμένο. Μάλιστα. Τι νόημα έχει, ναι, τότε. Ναι. Το ίδιο θα μας πούνε αύριο και για τη φέτα. Μάλιστα. Για το πρόβλημα εδώ πέρα και ένα σημείο διαφωνίας με τον Περιφερειάρχη είναι ότι, να πούμε ονόματα, ή λέει η πλευρά, ας πούμε, του ΔΟΦ, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, να κάνουμε face control δηλαδή εμείς στην πόρτα του ΔΟΦ ή αύριο, ας πούμε, μιας νέας διεπαγγελματικής οργάνωσης, όταν δεν έχουμε στοιχεία. Όταν δεν βάλουμε τους όρους ακόμα, να τους βάλουμε τους όρους και να έρθουμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους όρους. Γιατί και εγώ λέω ότι ακούω καταγγελίες από τη μια και από την άλλη περιοχή της χώρας ότι γίνονται εισαγωγές. Ο Περιφερειάρχης το λέει. Σήμερα είπε πολλές φορές ότι στην Ήπειρο δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχει και στην Ήπειρο τέτοια περίπτωση. Και δεν έχουμε ενδείξεις ακόμα. Δηλαδή λέμε αόριστα πράγματα και για αυτούς τους λύκους χωρίς όνομα μιλάμε όλοι. Σας πω κάτι. Κάνοντας ένα πρόχειρο έλεγχο της παραγωγής γάλακτος εγωπρόβιου στις περιοχές φέτας το 2016, που εμείς έχουμε καταγγείλει ότι ήρθαν πάνω από 50.000 τόνοι γάλα από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σαρδινία, και πάει λέγοντας, και ο ΕΛΓΟ μας λέει 9.000 έχω καταγράψει εγώ μόνο. Εδώ στην Ήπειρο λέει 2%. Προσέξτε, ναι, προσέξτε. 2%. Όχι, προσέξτε να σας πω. Τι βγαίνει. Πας βλέπεις Βιωτία. 1400% αύξηση. Μάλιστα. Γάλακτος. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι έγινε, ξαφνικά εμφανιστήκαν εκεί μερικές χιλιάδες πρόβατα από το πουθενά, αγόρασαν. Πάμε Καστοριά, 286% αύξηση. Μάλιστα. Σας λέω νούμερα, μάλιστα, τώρα, ναι, συγκεκριμένα. Ναι. Στην Ήπειρο, εδώ έχετε 46% αύξηση. Του γάλακτος. Του γάλακτος, μάλιστα. Ναι, μπορεί να δικαιολογηθεί, αν θέλετε, το 46%, γιατί ήταν πιθανά μια καλύτερη χρονιά. Ναι. Είχε βρέξει, φάγανε τα πρόβατα καλύτερα. Είναι μικρή αύξηση. Το 1400 μικρή. Από πού δηλαδή. Ναι. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα του Υπουργείου να τα λύσει. Εμείς έχουμε καταγγείλει. Έχουμε καταγγείλει και συγκεκριμένες, δεν μπορώ να τις πω, και συγκεκριμένες, αν θέλετε, βιομηχανίες οι οποίες φέρνουν απ' έξω γάλα. Το ξέρουν και οι ίδιοι, μεταξύ τους στυροκόμοι ξέρουν ποιος φέρνει, ποιος δεν φέρνει. Υπάρχει τέτοια εταιρεία. Και έχουμε, δεν μπορώ να σας... Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει. Μα έχουμε ακούσει. Ωραία. Σήμερα ο Περιφέρειας είπε δεν υπάρχει, ενώ έχουμε πει ότι εντάξει, υπάρχει. Εμείς λέμε ότι υπάρχει και εδώ. Ναι. Δεν είναι η Δοδόνη, για να είμαι ξεκάθαρος. Ναι, ναι, έτσι, ναι, για να ξεκαθαρίσω ότι. Μην λέτε ονόματα πάντως, γιατί θα ήθελα κάποιο τη φωτογραφία. Είμαι υποχρεωμένος να πω. Στοιχεία για τη Δοδόνη δεν έχουμε. Ναι, ναι. Και είμαι υποχρεωμένος να το πω. Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα προτείνει στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, μερικά μέτρα που τα συνοψίζουμε όλα με τη λέξη ιχνηλασιμότητα. Έλεγχος στις πύλες εισόδου της χώρας. Να σταματάει το κάθε φορτίο γάλα που έρχεται, είτε είναι πρόβιο είτε αγελαδινό, να παίρνετε το SMR, δηλαδή το δελτίο αποστολής, το τέτοιο, και τιμολόγιο, που φαίνεται πού πάει το γάλα, μάλιστα, πόσο είναι που πάει, να αναρτάτε σε μια πλατφόρμα στον ΕΛΓΟ που κάνει τον έλεγχο και να ξέρουμε ότι στον Πεβερέτο πήγανε 10 τόνοι γάλα. Τι το έκανες, να μπορεί ο ελεκτής να πάει να ελέγξει. Ενώ τώρα μπαίνουν μέσα ανεξέλεκτα. Λόγω λέει εσωτερικής αγοράς. Όχι, πρόσεξε τι. Ναι. Λέμε εμείς, ναι, εσωτερική αγορά για λόγους υγιεινής όμως, γιατί εδώ μπαίνει και ο καταναλωτής στη μέση, ο οποίος παραπλανάται όταν γίνεται ένα προϊόν μαϊμού. Δεύτερον, GPS στα εισαγόμενα, τέτοια φορτία. Ακόμα και στα εσωτερικά μπορεί να μπει στα βιτία. Ήρθε στον Πεβερέτο, πήρε 2 τόνους γάλα, πήγε στον άλλον, πήρε, να ξέρουμε πώς κινείται. Σε κανένα εργοστάσιο που φτιάνεται η φέτα να μην μπορεί να φτιαχτεί άλλο τυρί ή να είναι ξεχωριστό τμήμα τελείως. Και
διήθηση να απαγορευτεί. Μάλιστα. Που είναι απαγορευτική εκ του νόμου. Δηλαδή σας λέω τέσσερα σημεία τώρα, πέραν αυτών που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εμείς, την πρόταση που έχουμε κάνει για να γίνει έλεγχος ισοτόπων στις λεκάνες απορροής, ώστε να ξέρουμε το χορτάρι που έφαγε το ζώο στην Ελλάδα έχει αυτά τα ισότυπα, εκείνο στη Ρουμανία έχει τα άλλα, και βρίσκες αμέσως από πού προέρχεται το γάλα που φτιάχτηκε αυτό το τύρι. Εδώ πάει πολύ μακριά. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Ελέγχω τα ισοζύγια. Πηγαίνω στο εργοστάσιο και λέω πόσο γάλα έχεις, πόση φέτα πάει. Εντάξει, αυτό λέει ελέγχο. Αυτό δεν είναι έλεγχος. Ακριβώς. Δεν είναι έλεγχος. Δεν είναι έλεγχος αυτός. Έτσι, για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι ή για να κερδίσουν γρήγορα χρήματα σε μικρό διάστημα, εδώ πάνε να καταστρέψουμε ένα, αν θέλετε, το βαρύ πυροβολικό της κτηνοτροφίας της χώρας μας, που φέρνει, σας είπα, 350 εκατομμύρια ένα προϊόν. Φέρνει συνάλογμα. Και αυτό είναι, αν το καταστρέψουμε, χτυπώντας τις αγορές του εξωτερικού, δηλαδή από 5,90 ξέρω εγώ που πουλάνε, πουλάγανε φέτα στη Γερμανία 4,45, μειώνονται και αυτά τα χρήματα που έρχονται εδώ. Και είναι σε βάρος και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας. Και σε βάρος δικό μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε τώρα με 25 λεπτά κάτω το γάλα. Μάλιστα. Μέχρι 25. Για από πάμε, 10 μάλιστα, μέχρι 25 για πάμε στις τιμές τώρα. Οι τιμές έχουν πάρει την κατιούσα και στην Ήπειρο τον τελευταίο καιρό. Βέβαια. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα, τελευταία? Η εικόνα που έχω. Η εικόνα έδωσε 2 λεπτά χαμηλότερα. Δεν είναι 2 λεπτά. Κάνετε λάθος. Δεν είναι 2 λεπτά. Όταν λέει ξεκινάω από 85 συν 3 μείον 3, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μείον 3. Μείον 3. Άρα 82. Γιατί πάει με λιπαρά πρωτεΐνες και είναι γνωστό ότι τους 3-4 πρώτους μήνες τα ζώα από τη γέννα τους και μετά, επειδή παράγουν πολύ γάλα, δίνουν πολύ γάλα, δεν έχουν 12 λιποροπρωτεΐνες. Έτσι. Και μόνο ένα μικρό μέρος, το 10 με 15% θα πληρωθεί με 85. Άρα πάμε 82. Μάλιστα. Ή στην ανώτερη τιμή που λέει 96, μείον συν μείον 7, καταλαβαίνετε ότι αυτό το μεγαλύτερο μέρος θα πληρωθεί κάτω από 86-87 λεπτά. Μάλιστα. Έναντι, ξέρω εγώ, 95 που ήταν ο μέσος όρος πριν. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Η Δοδόνη είναι η λιγότερη μείωση. Η Ήπειρος που ξεκίνησε τη μείωση πέρσι τον Απρίλιο, λέγοντας μάλιστα στο δελτίο τύπου έβγαλε ότι μειώνουμε τις τιμές κατά 2 λεπτά γιατί δεν αντέχουμε, γιατί έγιναν μεγάλες εισαγωγές. Τι εννοούσε? Έγιναν εισαγωγές να χτυπήσουν τι το κάνανε το γάλα? Κεφαλοτήρια το κάνανε. Δεν βγαίνει από τα ισοζύγια του κεφαλοτηριού. Άρα μαρτυριώνται και μόνοι τους από αυτά που λένε. Και βγαίνει πώς γίνονται οι ελληνοποιήσεις. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρέπει να σας πω, έχουν φτάσει Δυτική Μακεδονία να εγκαταλείπουν ολόκληρες ζώνες 20-30 παραγωγούς και να πάνε άλλοι μεγάλοι από την πίσω πόρτα και να τους το παίρνουμε 70 και 75 λεπτά. Έχουμε τιμολόγιο 54 λεπτά. Μάλιστα. Πρόβιο γάλα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταστρέφει, όπως είπα και στη δήλωση που έβγαλα πριν λίγες μέρες, καταστρέφει την εγωπροβατοτροφία. Φεύγουμε, δεν αντέχουμε. Το κόστος ενός κιλού πρόβιου γάλακτος ή γίδινου στο μεν πρόβιο ξεπερνάει τα 90 λεπτά. Έτσι, γιατί έχουμε τεράστια αύξηση των ζωοτροφών, έχουμε αύξηση της ενέργειας που είναι οι δύο βασικοί συντελεστοί. Η αύξηση της ενέργειας είναι 110% τα τελευταία 5 χρόνια. Πού να αντέξουμε? Και εμείς πουλάμε με τιμές 1999. Το 1999, αν δεν κάνω λάθος, η Δοδόνη αγόραζε το γάλα το πρόβιο κοντά στις 300 δραχμές. Σήμερα με τα 80 μέσον όρο που πάει, και 85 σας λέω, πόσα είναι? Για πέστε, είναι πιο χαμηλά από τότε. Όταν έχει ανέβει το κόστος 300% επάνω. Πώς θα αντέξουν οι κτηνοτρόφοι? Γι' αυτό φεύγουν και σας δίνω ένα νούμερο. Το 2010, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ήμασταν 215.000 οι εγωπροβατοτρόφοι. Στοιχεία του 2017, στοιχεία από το ΟΣΔΕ, μείναμε 81.000. Από αυτούς τους 81.000 που είμαστε, γιατί και εγώ πρόβατα έχω, το 35% έχουν από 1 έως 50 πρόβατα. Είναι οι παππούδες που τα κρατάνε για να φτιάχνουν ένα τυράκι, να φτιάχνουν ένα τέτοιο κτλ. Και η ηλικία μας, αυτών των 81.000, το 50% είναι πάνω από 57 χρόνια. Και δεν έχουμε διαδόχους από πίσω. Μάλιστα. Έτσι, επομένως, πρέπει να δοθούν κίνητρα, να μπει σε μια σειρά το ζήτημα της φέτας, που εκεί πάει το περισσότερο εγωπρόβιο γάλα, να αναπτύξουμε και άλλα τυριά.
Γιατί θα θυμίσω σε κάποιους παλιότερους, ο Ντεγκόλ έλεγε όταν του λέγανε έχουμε το Ροκφόρ, έλεγε δεν έχουμε το Ροκφόρ, έχουμε 300 τυριά. Ναι. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Mm-hmm. Και τα έχουν κάνει τώρα 1000. Έτσι λοιπόν η Θεσσαλία, παράδειγμα, που έβγαζε καταπληκτικά τυριά, κασέρια και τέτοια, πρέπει να στρέψει την προσοχή της και προς τα εκεί που έχουν μεγαλύτερη αξία, αν θέλετε, και μεγαλύτερες τιμές. Ναι, ναι, ναι. Και δεν λέω να εγκαταλείψουν τη φέτα. Πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό. Μάλιστα. Και να γίνει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας. Εμείς έχουμε προτείνει σαν ΣΕΚ με 14 σημεία και θέλουμε να το συζητήσουμε με την κυβέρνηση για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αγαπητέ μου, στη χώρα μας και να τρώνε σαλάτα χωριάτικη που μέσα υποχρεωτικά πρέπει να έχει φέτα και να είναι λευκό τυρί. Mm-hmm. 30.000 τόνοι στους χώρους μαζικής εστίασης διατίθεται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και κοροϊδεύουν και τους καταναλωτές. Οι τιμές γιατί πέφτουν, κύριε Πεβέρη, το πού οφείλεται η πτώση των τιμών? Είναι, λειτουργεί καρτέλ, ακούμε τον τελευταίο καιρό καταγγελίες και μάλιστα λένε ότι κάποιοι θα το πάνε και φάκελο στη δικαιοσύνη για να αποκαλύψουν ένα καρτέλ των γαλακτοβιομηχανιών. Το άκουσα, κοιτάξτε, ναι, για να κατηγορήσεις κάποιους για καρτέλ πρέπει να έχεις στοιχεία. Να πεις ότι μαζευτήκανε, συνονοηθήκανε και είπανε τέτοιο. Εγώ δεν τα έχω αυτά τα στοιχεία. Όμως, τι βλέπουμε? Όταν από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, οι τιμές πέφτουν παντού το ίδιο, σημαίνει και να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω στοιχεία. Είναι ένα καρτέλ σε εισαγωγικά, θα το βάλω εγώ. Mm-hmm. Λέει, αν με καλέσει ο τέτοιος του ανταγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μου πει φέρε μου στοιχεία. Δεν έχω τα μόνα στοιχεία που θα του πάω. Θα πάρω από όλες τις περιφέρειες της χώρας τιμολόγια και θα πω ορίστε. Ναι. Προσαρμοστήκαν όλοι στην ίδια τιμή. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να σου πει βέβαια είναι ο ανταγωνισμός που παίζεται. Ναι. Και εδώ το κακό ξεκίνησε από αυτούς που προσφέρουν το προϊόν μας, λες και είναι, τη φέτα δηλαδή, λες και είναι ένα τυρί ούτε αγελαδινό. Mm-hmm. Και το αγελαδινό, το τυρί από αγελαδινό γάλα είναι πιο ακριβό από τη φέτα. Και δηλαδή, υποβαθμίζουν το προϊόν και έτσι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συμφωνίες που γίνονται με τρίτες χώρες, όπως έγινε με τον Καναδά, ΣΕΤΑ και Αφρική. ΣΕΤΑ, Αφρική και η Ιαπωνία τελευταία, προσθέστε, που βγήκαμε και το καταγγείλαμε τώρα πριν ένα μήνα, ενάμισο. Και λέει δεν είναι η φέτα ένα πρωταρχικό προϊόν. Παρόλο ότι το brand name, το όνομα της φέτας, παίζεται διεθνώς. Και όλοι θέλουν να πουλάνε τυρί με την ονομασία φέτα. Μάλιστα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι εκεί. Καταστρέφουν λοιπόν με τον τρόπο αυτό το προϊόν και στις συμφωνίες αυτές μας δίνουν μεταβατικές περιόδους προστασίας της φέτας, 5 χρόνια στον Καναδά, 7 δώσανε στην Ιαπωνία τώρα. Μάλιστα. Σε 7 χρόνια δηλαδή θα προστατεύεται η φέτα στην Ιαπωνία και πάει λέγοντας. Δηλαδή το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Μάλιστα. Δεν το έχει ούτε ο Καναδάς, ούτε για να, η Ιαπωνία. Για να κλείσουμε με τις συμφωνίες αυτές, κύριε Πεβερέτο, δεν έχουν έρθει στο κοινοβούλιο η ΣΕΤΑ. Καταρχάς που είναι παλιότερη. Όχι. Υπάρχει ελπίδα να καταψηφίσει, αν να μπλοκάρει την υλοποίηση της ΣΕΤΑ, την εφαρμογή της ΣΕΤΑ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η χώρα μας, το ελληνικό κοινοβούλιο. Αύριο γίνεται μια εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Τιλάκ. Η συμφωνία για τη ΦΕΤΑ με τον Καναδά κλείστηκε, αν θυμάμαι καλά, το 2012, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Τότε λοιπόν συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση, έχω και τα χαρτιά μαζί μου, να δοθεί η δυνατότητα σε Καναδούς παραγωγούς φέτας μέχρι τότε να πουλάνε στην αγορά του Καναδά τυρί από αγελαδινό γάλα με την ονομασία φέτα. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, διόρθωσε κάπως μετά από πολλές διαπραγματεύσεις του κυρίου Αποστόλου την κατάσταση, δηλαδή τι διορθώθηκε, ότι στα κουτιά πάνω ή στους θα μείνει το style φέτα, όχι μόνο αυτό, αλλά να αναγράφεται αν είναι από αγελαδινό ή πρόβειο γάλα, που είναι σημαντικό να βγουν, αν θέλετε, οι Παρθενώνες και οι Ακρόπολες που είχαν βάλει αυτά, κάπως διορθώθηκε. Όμως το πρόβλημα δεν έπαψε να υπάρχει, όπως και με την Νότια Αφρική το ίδιο. Όσον αφορά την ερώτησή σας, αν μπορεί να ανατραπεί, κοιτάξτε, μια συμφωνία 500 δισεκατομμυρίων και δεν έχει μόνο τα τυριά, δεν έχει τα πνευματικά δικαιώματα, έχει βιομηχανικά προϊόντα κτλ. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, και αυτό έχουμε πει στην κυβέρνηση, να διαπραγματευτεί
με την απειλή σε εισαγωγικά ότι δεν περνάει από το κοινοβούλιο μου. Για να βελτιώσει το κομμάτι. Η συντόμευση του, του χρόνου προσαρμογής. Να είναι αντί για τα 5 να είναι στα 2 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή στα 2 χρόνια να μην μπορεί κανείς να πουλάει τυρί με την ονομασία φέτα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με την Νότια Αφρική, το ίδιο και με την και Ιαπωνία, που μάλιστα δόθηκε μεταβατική περίοδο 7 χρόνων. Μάλιστα. Δηλαδή μετά 7 χρόνια, όταν οι άλλοι έχουν μπει, όταν η Άρλα, η Δανέζικη, η τεράστια εταιρεία, αυτή τη στιγμή από τους 114.000 τόνους που εξάγονται στην Ιαπωνία, που εισαγάγει μάλλον η Ιαπωνία, πουλάει 30.000 τόνους τυρί από αγελαδινό γάλα με την ονομασία φέτα, πώς θα τη βγάλει αυτή σε 7 χρόνια? Έχει καθιερωθεί μέσα στην αγορά, έχει μάθει ο καταναλωτής αυτή τη γεύση που τη θεωρεί φέτα και έρχεται στην Ελλάδα και τρώει πραγματική φέτα και σου λέει και δεν είναι φέτα αυτή. Μάλιστα, ναι. Καταλάβατε. Και μέχρι τότε θα έχει τελειώσει και η κτηνοτροφία ενδική, οπότε δεν το συζητάμε. Πρέπει να αντισταθεί η Βουλή. Μάλιστα. Πρέπει να αντισταθεί, έστω να κάνει αυτό με το λάξη. Απειλή, έστω, μάλιστα. Έστω. Κύριε Πρεβενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.